να πάμε λίγο στο επιχειρήν, να πάμε λίγο σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς μιλάμε για καρναβάλια, μιλάμε για, για καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και για ένα τριήμερο το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών. Να πάμε στην εστίαση, καθώς καταγράφονται υψηλές προσδοκίες, κυρίως στο κομμάτι πάμε να πάρουμε μία ανάσα σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται καρναβάλια, όπως για παράδειγμα σε περιοχές της Πάτρας, στην περιοχή του Ρεθύμνου εδώ σε εμάς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε δήμους της Αθήνας. Πάμε στην κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Καταστημάτων Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, θα δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι αυτό το μεγάλο στοίχημα, Εύη, το καταγράφουμε και μέσα από το ρεπορτάζ. Όχι μόνο το λιανεμπόριο, αλλά και η εστίαση. Στην περίπτωση του Ρεθύμνου, αναμένεται να υπάρξει ένα τζίρο ο οποίο πάνω κάτω θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα από 100.000 επισκέπτε. Πάμε στην κυρία Κωνσταντίνου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό το οποίο είπα στον πρόλογό μου, δεν ξέρω αν με ακούσατε, είναι ότι δημιουργούνται, καταγράφονται υψηλές προσδοκίες με φόντο το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας για τον κλάδο σας, προκειμένου να πάρετε μια βαθιά, μια μεγάλη ανάσα. Ισχύει. Είναι μετά από 3 χρόνια το πρώτο καρναβάλι που θα βιώσουμε υποδεχόμενοι πλέον τους καταναλωτές. Για μας είναι και μόνο ως ιδέα κάτι πολύ αισιόδοξο. Κατ' ουσίαν στην ουσία τι? Τον πυρήνα της λογικής της ύπαρξης των ίδιων των μαγαζιών. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια αποκριά, θα είναι ένα καρναβάλι που θα δώσει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Αναφορικά βέβαια με την βαθιά ανάσα, δεν ξέρω ποιες τρύπες θα κλείσουν, καθώς έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ύφεση για τον κλάδο και κατά κάποιο τρόπο και η τουριστική περίοδος δεν θα ξεκινήσει αύριο το πρωί, έχουμε ένα δίμηνο μπροστά μας. Όχι, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Σωστά. Που δεν ευελπιστεί στην καλοκαιρινή σεζόν και η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να καλύψει κάποιες αναπόδραστες ανάγκες τόσο σε ενέργεια ή πρώτες ύλες, ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει μια βιωσιμότητα έστω και τριμήνου. Αυτές οι 3 μέρες μπορούν να βοηθήσουν, αν πάμε καλά, έναν ολόκληρο μήνα. Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, καθώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι συνομιλείτε με συναδέλφους σας, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, ποιο είναι? Και αναφερθήκατε στην ενεργειακή κρίση, αναφερθήκατε στην ενέργεια, αναφερθήκατε σε αυτά τα πάγια έξοδα. Βέβαια. Έχουν τριπλασιαστεί τα επαγγελματικά μας τιμολόγια. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κάσο, ένα κατάστημα 50 τετραγωνικών εστίασης που πλήρωνε παραδοσιακά κοντά στα 1.500 ευρώ, δεν πέφτει τώρα τις 4.500 ευρώ στο τιμολόγιο. Που σημαίνει ότι όλο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν πουλάς καφέ, όταν πουλάς σάντουιτς, όταν πουλάς φαγητό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά επειδή είμαστε επαγγελματίες διασκεδαστές, αυτή τη φορά πρέπει να σας διασκεδάσουμε. Μάλιστα. Και είναι λιγότερο φοβισμένοι και οι καταναλωτές. Κάπου όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό δεν είναι ότι κούρασε, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Τα συμπεράσματα και ο απολογισμός σίγουρα είναι πάρα πολύ αρνητικά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως και οι καταναλωτές έχουν μία ευκαιρία να βγουν από τα σπίτια τους. Σημειωτέω ότι μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων είχαμε μία πτώση που άγγιζε τουλάχιστον το 60 με 70% στην κατανάλωση. Φορτώθηκαν με τα έξοδά τους, δεν μείνανε λεφτά. Οπότε τώρα είναι μία ευκαιρία να υπάρξουν μαγαζιά. Δεν το λέω γιατί εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος του Σωματείου, χαίρομαι για 2 μέρες ύσπραξης. Χαίρομαι γιατί θα υπάρξουν συνάδελφοί μου με παράταση ζωής της επιχείρησης έστω 1 μήνα. Παίζουμε με το χρόνο. Να κερδίσουμε χρόνο, να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό τριήμερο να έχετε, καλές δουλειές να έχετε. Εύχομαι σε όλους το καλύτερο, να παλέψουμε παραμένοντας ανθρώπινοι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στους χαιρετισμούς μας από Κρήτη.